Εσύ πότε είχες πει πρώτη φορά στους δικούς σου και σε ποιον είχες πει πρώτη φορά ότι θέλεις να ασχοληθείς με την υποκριτική, με τον παππού σου, το είχες συζητήσει νομίζω με τη μαμά σου. Πρώτη φορά. Νομίζω τον παππού του είπα θέλω να σκηνοθετήσω. Και τι σου είπε? Να σκηνοθετήσω αλλά να παίζω κιόλας. Τα είδε επαγγελματικά. Ήθελε να τα κάνω και τα δύο. Με πίστευε και αυτός ότι το ψάρι είναι και από τις δύο πλευρές. Οπότε δεν λες έτσι αυτό. Μου λέει και θα σκηνοθετείς και θα παίζεις. Ναι, είπα αυτή την έννοια. Πάντα είπα. Ναι, μην φύγουμε τώρα. Δηλαδή, όχι, γιατί... εγώ είπα αυτή την έννοια. Ναι, είπα αυτή την έννοια. Γιατί εντάξει, ο Απόστολος έχει μπερδέψει το πράγμα και τα λοιπά. Εκτός αν είσαι και εσύ της άποψης ότι το ψάρι από τις δύο πλευρές. Εγώ πια, όχι, δεν είναι. Ναι. Όχι, όχι. Ή την άποψη ότι το καμακώνεις το ψάρι. Το καμακώνεις, το καμακώνεις. Ναι. Μέχρι εκεί. Την ώρα που περνάει δηλαδή, του τραβάς μία κατά κέφαλα, Σντου. Το βουτάς και το ψήνεις και το τρως. Και μετά ναι. Λες πια στικούδι, ας πούμε, πιο ψάρι. Γι' αυτό, ναι. Πιο ψάρι, πια στικούδι. Σε εκφράζει το πια στικούδι. Όχι καθόλου. Γιατί? Δεν. Όχι προσωπικά γιατί... απέναντι στην Κατερίνα. Γενικά... Αλλά με την έννοια, ναι, με την έννοια ότι επειδή... Προσωπικά απέναντι στην Κατερίνα. Συγγνώμη. Ναι. Γενικά ναι, εννοείται. Α, σε εκφράζει. Ναι. Το τι πια είναι. Αυτό πια. Ναι. Τι να μας το πει. Το λες δηλαδή. Ναι, ναι. Έλα, το έχεις πει. Μπράβο ρε φίλε, επιτέλους. Ναι. Επιτέλους, μέρα της γυναίκας εμφανίζεται ένας κανονικός αδένα. Αυτό το λες αφού μπορεί να έχεις πληγωθεί από μια γυναίκα ή έτσι κι αλλιώς είσαι λίγο αφοριστικός. Όχι καλά, αφού έχω πληγωθεί. Τι λέμε τώρα. Γλυκούλη, έχεις πληγωθεί από γυναίκα. Ποια γυναίκα τώρα, έχεις δίκιο, ξεχάστηκα. Μην την αφήνεις να σε παρασύρει, είναι σιρήνα. Ναι, αυτό είναι το κόλπο. Να σου πω, πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία και αυτό το διαφημιστικό σποτ. Αυτό κάνανε ένα casting, με πήρε τηλέφωνο το πρακτορείο, μου λέει θες να πας. Λέω όχι. Πολύ ωραία. Πανέξυπνος εγώ. Μα όχι, πήγαινε, είναι καλά, λέω άντε να πάω. Πάω εκεί, μπαίνω μέσα, βλέπω τον Αργύρη, περίμενε και αυτός. Λέω πω, και αυτός για δουλειά. Και αυτός. Λέω μέσα μου και εσύ άκλαυτος θα φύγεις και εγώ άκλαυτος. Δεν πρόκειται να το πάρουμε ποτέ. Ήμουνα στα down μου τότε. Λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Μπαίνουμε μέσα, μας πήγε πολύ καλά. Τρέχαμε ένα μήνα για το casting. Ένα-ενάμιση μήνα. Ένα-ενάμιση για το casting, για ποιο λόγο. Συνέχεια. Είναι μεγάλη δουλειά. Είναι casting με casting, casting με casting. Συνέχεια. Δοκιμάζαν τον Αργύρη με άλλους, εμένα με άλλους, εμάς μαζί πολύ. Εσείς δεν ήσασταν φίλοι, εκεί γνωριστήκατε. Όχι, εκεί γνωριστήκαμε. Και είναι αυτό, είμαστε πολύ διαφορετικοί και οι πορείες μας στη δουλειά και όλα, αλλά νομίζω ότι κολλάμε. Και ηθοποιός είναι και ο... Ο Αργύρης είναι ο ηθοποιός. Εσύ είσαι σκηνοθέτης ηθοποιός, τι μόνο σκηνοθέτης. Όχι, και τα δύο. Α, και τα δύο. Ο Αργύρης είναι προτινόμενος και για το βραβείο Horn, ναι, ναι, ναι. Μακάρι να πάρει. Ποιο χορ. Ποιο βραβείο. Εντάξει. Για όλα λέμε ποιο σήμερα. Ναι, καλά, για όλα τα πάντα. Είναι η μέρα του ποιο. Ποια, πες οποιοδήποτε. Ποιος Θέμος, ήθελα να το πω καιρό. Ποιος Θέμος. Ποια Μέρκελ. Ποια Μέρκελ σίγουρα. Ποια Μέρκελ. Ήρθε εδώ τώρα να μας γεμίσει τώρα με εγώ τους φώτους. Άλλη ιστορία αυτή. Μην τα μπλέξουμε εκεί. Πάμε τώρα στο θέμα μας με το όταν άρχισες τα πρώτα βήματα. Ναι. Τα οποία ποια ήταν συγκεκριμένα. Κοίτα, εγώ δεν ήθελα να δουλεύω επαγγελματικά. Όταν δεν ήθελα να δουλεύω υπάλληλο. Δεν το γούστερα με τίποτα. Ποτέ δεν ήθελα. Ούτε σε σκηνοθέτη ήθελα να μπω σε ένα κανάλι και αυτά. Πέρασε όμω, νομίζω, έκανε και αντένα, έκανε και. Έκανα όταν ήμουν σχολή, ξέρει, μπήκα λίγο να δω γιατί εντάξει, όσο να είναι άλλο τι να τα βλέπω. Τι έκανε στον αντένα. Δουλεύω παλιά, ήμουν script, βοηθό παραγωγή. Είχαμε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο. Έλα, ρε φίλε, το έχει δει το έργο. Μαζί έχουμε κάνει κάτι ποτέ. Όχι καλέ, ήσουν αγέννητη.